Μάιος του 1913. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος τελειώνει με τη συνθήκη του Λονδίνου. Τα χριστιανικά βαλκανικά κράτη της Ελλάδας, Σερβίας, Μαυροβουνίου και Βουλγαρίας είναι νικητές και έχουν αποσπάσει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών της εδαφών. Για την Ελλάδα είναι ο πρώτος νικηφόρος πόλεμος που έκανε 80 χρόνια μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της. Παρόλες τις νίκες, τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο. Η Βουλγαρία δεν φαίνεται καθόλου ευχαριστημένη από τα κέρδη που έχει και κάνει απόπειρα να καταλάβει εδάφη που ανήκουν στους πρώην συμμάχους της, τη Σερβία και την Ελλάδα. Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τη Μακεδονία. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος αρχίζει και το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό για τη Βουλγαρία. Ελλάδα και Σερβία νικούν και αυξάνουν τα εδάφη τους. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος είναι σύντομος αλλά εξαιρετικά βίαιος. Η Ελλάδα πετυχαίνει μερικές από τις πιο ένδοξες αλλά και πιο αιματηρές νίκες της νεότερης ιστορίας της. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος ήταν το αναμενόμενο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στους συμμάχους του πρώτου Βαλκανικού. Οι πιο στενοχωρημένοι από τους συμμάχους ήταν οι Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν ελπίσει σε πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Οι Έλληνες αντίθετα ήταν οι ευχαριστημένοι του πρώτου Βαλκανικού. Οι Σέρβοι επίσης. Η Βουλγαρία επετέθη εναντίον και της Ελλάδος και της Σερβίας, με το γνωστό αποτέλεσμα. Η ήττα ήταν μια ήττα που θα έπρεπε να την περιμένουν, αφού μάλιστα υπέστησαν και άλλες επιθέσεις. Η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ξαναπήρε πάλι την Αδριανούπολη και η Ρουμανία βρήκε την ευκαιρία να πάρει την Βόρεια Δοβρουτσά από τη Βουλγαρία. Η συνθήκη που τερμάτισε τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο είχε πολλές ασάφειες. Δεν καθόριζε επακριβώς τα σύνορα μεταξύ των νικητών και όλοι έχουν λόγους να μην είναι ευχαριστημένοι. Η Ελλάδα χάνει τη Βόρειο Ήπειρο, που μόλις είχε απελευθερώσει ο ελληνικός στρατός και αποδίδεται στο νεοιδρυθέν κράτος της Αλβανίας. Η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει την ελληνικότητα των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και ζητάει να τις επιστραφούν. Η Σερβία, με τη δημιουργία του Αλβανικού κράτους, χάνει την έξοδο στην Αδριατική. Η Βουλγαρία θεωρεί ότι της ανήκουν πολύ περισσότερα από όσα κατέκτησε και διεκδικεί εδάφη που ανήκουν στην Ελλάδα και τη Σερβία. Κύριος στόχος της παραμένει η Θεσσαλονίκη. Οι προστριβές μεταξύ των Βαλκάνιων συμμάχων αρχίζουν προτού καν τελειώσει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Η συμπεριφορά της Βουλγαρίας γίνεται προκλητική και δημιουργεί συνεχώς επεισόδια στα σημεία που τα βουλγαρικά στρατεύματα βρίσκονται απέναντι στα σερβικά και στα ελληνικά. Στη Θεσσαλονίκη, μετά από άδεια των ελληνικών αρχών, φιλοξενείται ένα βουλγαρικό σύνταγμα. Οι Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη συμπεριφέρονται σαν στρατός κατοχής. Μεταφέρουν κρυφά πολεμικό υλικό, ενώ καταλαμβάνουν τούρκικα τζαμιά και τα μετατρέπουν σε βουλγαρικές εκκλησίες. Μικροεπισόδια λαμβάνουν χώρα συνεχώς ανάμεσα στους Βούλγαρους και τους Έλληνες, ενώ και ο άμαχος πληθυσμός της Θεσσαλονίκης έχει παράπονα για τη συμπεριφορά των Βουλγάρων στρατιωτών. Ένα αναπάντεχο γεγονός έρχεται να εντείνει την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης. Στις 5 Μαρτίου του 1913, ο βασιλιάς Γεώργιος, που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, δολοφονήθηκε σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Ο επιμισού αιώνα βασιλιάς των Ελλήνων είχε εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο, προκειμένου να τονίσει τη σπουδαιότητα που προσλάμβανε η προσάρτηση της πόλης και γενικότερα της Μακεδονίας στον εθνικό κρωμό. Φυσικά, η δολοφονία μελών βασιλικών οικογενειών δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο στην Ευρώπη της εποχής. Το 1898 είχε δολοφονηθεί ο αυτοκράτορας της Αυστρίας, το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας και το 1908 ο βασιλιάς της Πορτογαλίας, για να μην αναφερθούμε στον πρόεδρο Μακίνλεϊ που δολοφονήθηκε το 1901. Ωστόσο, τα κίνητρα της δολοφονίας του Γεωργίου δεν εξεχνιάστηκαν, διότι ο δολοφόνος, ο Σεραίος Αλέξανδρος Σχοινάς,
Λίγες ημέρες αργότερα αυτοκτόνησε, πέφτοντας από το παράθυρο του διοικητηρίου της Θεσσαλονίκης, όπου εκρατεί το. Πολλά έχουν υποθεί για τα αίτια της δολοφονίας του Γεωργίου. Άλλοι λένε ότι ήταν πράξη ενός ψυχικά διαταραγμένου ατόμου, όπως ήταν ο Αλέξανδρος Χινάς. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πίσω από τη δολοφονία κρύβονται οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας και Αυστρίας, που ήθελαν να απαλλαγούν από έναν αγγλόφιλο βασιλιά, που ήταν ο Γεώργιος, για να τον διαδεχτεί ο γερμανόφιλος διάδοχος του Κωνσταντίνος. Στις 8 Μαρτίου 1913, ο Κωνσταντίνος ορκίζεται στη Βουλή νέος βασιλέας των Ελλήνων. Ο Κωνσταντίνος ως αρχιστράτηγος είχε γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στο λαό και το στρατό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Ήταν όμως αρκετά ισχυρογνώμων και αδιάλακτος στις απόψεις του, γεγονός που, αντίθετα με τον πατέρα του Γεώργιο, θα τον φέρει σε αντιπαράθεση με τον Βενιζέλο αρκετές φορές στο μέλλον, με ολέθρια για την Ελλάδα αποτελέσματα. Ωστόσο, στο χρονογράφημα της εφημερίδας «Εμπρός», ο Διαβάτης, τον Οκτώβριο του 1912, υπενήσεται την πρώτη σοβαρή διένεξη μεταξύ του Βενιζέλου και του αρχιστρατήγου, του Κωνσταντίνου, για το ζήτημα της Θεσσαλονίκης. Έγραφε ότι εκείνοι που βρίσκονταν στην Αθήνα βιάζονταν, ενώ οι ρυθμοί προέλασης του ελληνικού στρατού στη Μακεδονία ήταν εντελώς διαφορετικοί. Ενώ λοιπόν το Εμπρός, μετά τη μάχη του Σαρανταπόρου, θεωρεί ότι ο Βενιζέλος ήταν αντάξιος της τυφλής εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλε ο ελληνικός λαός, την άνοιξη του 1913, μαζί με τον Νέο Νάστη και τις άλλες αντιβενιζελικές εφημερίδες, τον κατηγορούν ότι εξαιτίας της πολιτικής του απέναντι στη Βουλγαρία άφησε τη χώρα απαράσκευη, απροετοίμαστη μπροστά στη βουλγαρική παρασπονδία. Είναι γνωστό ότι οι Βούλγαροι επωφθαλμιούσαν τη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός όμως ότι υποτίμησαν τη μαχητική αξία του ελληνικού στρατού τους οδήγησε στην απόφαση να στραφούν πρώτα στην Αδριανούπολη. Η καθυστέρηση υπήρξε καθοριστική. Άλλωστε, σύμφωνα με τις βουλγαρικές εκτιμήσεις, τα ελληνικά πολεμικά κέρδη ήταν θεμητό να περιοριστούν στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Και ενώ η ελληνοβουλγαρική ρήξη φαινόταν αναπόφευκτη, οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ Βουλγάρων και Σέρβων δημιουργούσαν ένα δεύτερο χάσμα στο στρατόπεδο των πρώην συμμάχων και προσέφεραν το εφαλτήριο για την ελληνοσερβική προσέγγιση. Την 1η Ιουνίου του 1913 υπογράφηκε η συνθήκη και η στρατιωτική σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας. Στο μεταξύ, ο σχηματισμός βουλγαρικής κυβέρνησης απαρτιζομένης από τους μιλιταριστές εθνικιστές της μέχρι πρότινος βουλγαρικής αντιπολίτευσης οδήγησε στην σκλήρινση της βουλγαρικής τάσης απέναντι στα βαλκανικά κράτη, δίνοντας τώρα το έναυσμα για την προσχώρηση της Ρουμανίας και του Μαυροβουνίου στο ελληνοσερβικό στρατόπεδο. Ο δεύτερος βαλκανικός πόλεμος, που ξεκίνησε στο τέλος του Ιουνίου του 1913 με επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας, διήρκησε μόνο 30 ημέρες, αλλά υπήρξε εξαιρετικά βίαιος. Ενώ ακόμα συνεχίζονται οι συγκρούσεις του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής ανταγωνίζονται για την επιρροή που θα ασκήσουν στη νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια. Η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη από την εξέλιξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Με την Ελλάδα και τη Σερβία να έχουν κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, η Αυστρο-Ουγγαρία βλέπει να χάνονται τα προνόμια που είχε στην περιοχή όσο εκείνη ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα και η Σερβία, πιεζόμενες από Αυστρο-Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, αποφασίζουν να συμμαχήσουν. Την 1η Ιουνίου 1913 υπογράφουν στρατιωτική σύμβαση και συνθήκη ειρήνης, φιλίας και αμοιβαίας συνεργασίας. Η Ρωσία κάνει μια τελευταία προσπάθεια να συμβιβάσει Βουλγαρία, Ελλάδα και Σερβία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η Βουλγαρία έχει ήδη αποφασίσει να επιβάλλει με βίαιο τρόπο τις απαιτήσεις της. Οι ελληνικές δυνάμεις δέχονται επίθεση στην περιοχή Παγκαίου και Νιγρίτας, ενώ οι σερβικές στην περιοχή Στυπ, Κοτσάνη, Τσάρεβο, Σέλο,
καθώς και στη Γευγελή. Αγαπητή μου και λατρευτή μου Ελένη, ιδού και πάλιν εν εκστρατεία και εις εμπόλεμον κατάστασιν με τους ατίμους και δολίους και δειλούς εχθρούς μας. Έσχος δια τον 20ον αιώνα, έσχος δια την Ευρώπην, έσχος δια των πεπολιτισμένων κόσμων. Κράτος άνευ τιμής και ηθικής, άνευ κηρύξεως πολέμου, επιτίθεται υπούλος και ανάνδρος ενικτή εναντίον φίλων και συμμάχων, και να σφάξει όσους στρατιώτας εις προκεχωρημένα φυλάκια έβρεν εκ των λόχων της κατοχής. Όπου εισήλθε, γενική σφαγή των γυναικοπαίδων. Ούτω επετέθηκε καθημών τη νύχτα, αλλά οι ανδροί μου εύζωνοι, μόνο δύο λόχοι, αντέστησαν εις επανελειμμένες επιθέσεις εναντίον πολυαρίθμων κακοηθών εχθρών. Η επίθεση αυτή δεν χαρακτηρίστηκε επίσημα από τη Βουλγαρία ως κήρυξη πολέμου. Η πολεμική ενέργεια της 29ης Ιουνίου είχε στρατιωτικούς και διπλωματικούς στόχους. Πρώτον, να εξυψώσει το ηθικό του στρατού. Δεύτερον, να εκφοβήσει τους Έλληνες και τους Σέρβους ώστε να ενδώσουν στα αιτήματα της βουλγαρικής κυβέρνησης. Και τρίτον, να εξαναγκάσει τη Ρωσία να επισπεύσει τη διαιτησία σύμφωνα με τους βουλγαρικούς όρους. Στις 17 Ιουνίου του 1913, τα βουλγαρικά στρατεύματα κατέχουν τη γραμμή Βερτίσκος-Πολύκαστρο. Σχεδιάζουν επίθεση για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης στις 19 Ιουνίου. Στις 17 Ιουνίου 1913, τα βουλγαρικά στρατεύματα κατήχαν τη γενική γραμμή Βερτίσκος-Πολύκαστρο. Παράλληλα, σχεδίαζαν επίθεση για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης στις 19 Ιουνίου. Ο ελληνικός στρατός όμως πρόλαβε τη βουλγαρική ενέργεια και με επιθετική εξόρμηση το πρωί της ίδιας μέρας τους ανάγκασε να αμυνθούν στην τοποθεσία Κυλκής Λαχανά. Εκεί η δεύτερη βουλγαρική στρατιά εγκατέστησε αμυντικά μία μεραρχία και τρεις ταξιαρχίες πεζικού. Επίσης διέθεσε ένα σύνταγμα υπηκού για την εκτέλεση αντεπιθέσεων. Το ελληνικό σχέδιο ενεργείας προέβλεπε την προέλαση των ελληνικών τμήματων προς τα βόρεια και ανατολικά και την εκτόξευση επίθεσης σε δύο γενικές κατευθύνσεις. Στις 19 Ιουνίου το πρωί άρχισε η προέλαση του ελληνικού στρατού σύμφωνα με το σχέδιο ενεργείας. Στον τομέα Λαχανά, τα ελληνικά τμήματα απόθυσαν τις βουλγαρικές προφυλακές και ανάγκασαν τις αντίπαλες δυνάμεις να συμπτυχθούν στην κύρια αμυντική τοποθεσία. Το πρωί της 20ης Ιουνίου 1913, άρχισε η κύρια επίθεση των ελληνικών τμήματων. Όμως, τα πυρά των Βουλγάρων ήταν φωνικότατα και το έδαφος ακάλυπτο, με αποτέλεσμα οι ελληνικές δυνάμεις να υποστούν μεγάλες απώλειες και να καθυλωθούν. Στο μεταξύ, η 7η Μεραρχία συνέχισε επιτυχώς την προέλασή της και απελευθέρωσε την Ιγρίτα. Στις 21 Ιουνίου, η κρίση της μάχης έφτασε στο κατακόρυφο με σειρά εφόδων δια της Λόγχης. Στις 3 το μεσημέρι, οι 1η και 6η Μεραρχίες εξαπέλυσαν ταυτόχρονα επίθεση κατά του τομέα Λαχανά. Τα ελληνικά τμήματα που προχωρούσαν με όλους τους εξωματικούς στην πρώτη γραμμή έφτασαν σε απόσταση εφόδου και όρμησαν με τη Λόγχη. Στις 4 απελευθέρωσαν το χωριό Λαχανά και καταδίωξαν τα υποχωρούντα βουλγαρικά στρατεύματα μέχρι τα τελευταία υψώματα προς την κοιλάδα του Στριμώνα. Το μεγαλύτερο μέρος του βουλγαρικού στρατού τράπηκε σε φυγή προς τις Σέρες. Η συντριβή των βουλγαρικών τμήματων θα ήταν ολοκληρωτική αν η 7η Μεραρχία καταλάμβανε εγκαίρως τη γέφυρα του Στριμώνα ποταμού και δεν επέτρεπε την οπισθοχώρηση των Βουλγάρων προς τις Σέρες. Στον τομέα του Κυλκής, ο ελληνικός στρατός, μετά από σκληρό αγώνα, υποχρέωσε τα βουλγαρικά στρατεύματα σε σύμπτυξη, με αποτέλεσμα από το πρώτο βράδυ να επιτευχθεί πλήρης κατάληψη των βουλγαρικών προφυλακών και επαφή με την κύρια αμυντική τοποθεσία Κυλκής. Οι ελληνικές δυνάμεις υπέστησαν μεγάλες απώλειες, καθώς το παιδινό έδαφος δεν τους πρόσφερε καμία κάλυψη. Πέτυχαν όμως να προσεγγίσουν τις βουλγαρικές θέσεις σε απόσταση εφόδου και μέχρι το απόγευμα να εγκατασταθούν στη γενική γραμμή Κάστρο, Μεγάλη Βρύση, Κριστόνη, Ποταμιά, Ακροποταμιά. Το ελληνικό γενικό επιτελείο, επιδιώκοντας την ταχεία κατάληψη του Κυλκής,
διέταξα την εκτέλεση νυχτερινής επίθεσης. Η νυχτερινή επίθεση, λόγω προβλημάτων συντονισμού, πραγματοποιήθηκε στις 3:30 το πρωί μόνο από τη δεύτερη μεραρχία, η οποία, παρά τις απώλειες και την έλλειψη συνδρομής από τις άλλες μεραρχίες, κατάφερε να καταλάβει σημαντικές θέσεις των Βουλγάρων στα ανατολικά του Κιλκής. Με το πρώτο φως της 21ης Ιουνίου, οι υπόλοιπες μεραρχίες εξαπέλυσαν σφοδρότατη επίθεση με συνεχείς εφόδους. Τα βουλγαρικά τμήματα άρχισαν να συμπτύσσονται προς τα βόρεια, εγκαταλείποντας τις θέσεις τους. Στις 9:30 το πρωί της 21ης Ιουνίου, οι ελληνικές δυνάμεις διέσπασαν την αμυντική τοποθεσία και απελευθέρωσαν το Κιλκής. Η μάχη του Κιλκής Λαχανά αποτελεί μία από τις φωνικότερες μάχες της ελληνικής ιστορίας. Οι απώλειες του ελληνικού στρατού ήταν 8.828 νεκροί και τραυματίες. Παράλληλα όμως, αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας. Η νίκη αυτή, απόρρια του υψηλού ηθικού, της ανδρείας και του ηρωισμού του ελληνικού στρατού, επέφερε, εκτός από την απελευθέρωση των πόλεων, τη σύλληψη περίπου 2.500 εχμαλώτων και την κυρίευση σημαντικού πολεμικού υλικού. Σημαντική είναι και η συμβολή του ελληνικού στόλου στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Ναυμαχίες δεν γίνονται, γιατί η Βουλγαρία δεν είχε στόλο στο Αιγαίο. Όμως τα ελληνικά πλοία, με ορμητήριο το λιμάνι της Θάσου, συμβάλλουν αποφασιστικά στις μεταφορές του στρατού και στην κατάληψη παραλιακών πόλεων και περιοχών όπως η Καβάλα, το Πόρτο Λάγος και η Αλεξανδρούπολη. Στις 23 Ιουνίου 1913, τμήμα του ελληνικού στόλου έλαβε διαταγή να κάνει παραπλανητικές διελεύσεις μπροστά από το λιμάνι της Καβάλας, που τότε κατήχαν οι Βούλγαροι. Το θωρικτό ίδρα και μεταγωγικά πλοία περνάνε επανειλημμένα μπροστά από το λιμάνι της Καβάλας και δίνουν την εντύπωση στους Βούλγαρους ότι οι Έλληνες πρόκειται να αποβιβαστούν στην Κεραμωτή, στα ανατολικά της πόλης. Φοβούμενοι αυτό το ενδεχόμενο, οι Βούλγαροι φεύγουν από την πόλη και στις 26 Ιουνίου τα αντιτορπιλικά Δόξα, Πάνθυρ και Ιέραξ απελευθερώνουν την Καβάλα. Εντωμεταξύ, λίγες μέρες πριν, ο ελληνικός στρατός στα βόρεια έχει φτάσει στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης. Η τρίτη μεραρχία, συνεχίζοντας την καταδίωξη των βουλγαρικών τμήματων, κατέλαβε μέχρι το βράδυ τα υψώματα βόρεια της πόλης. Πολλοί Βούλγαροι συνελήφθησαν εχμάλωτοι, ενώ άλλοι, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πνίγηκαν στη λίμνη. Οι απώλειες της 10ης μεραρχίας ανήλθαν σε 106 νεκρούς και 755 τραυματίες. Οι απώλειες της 3ης μεραρχίας ανήλθαν σε 146 νεκρούς και τραυματίες. Η νικηφόρα αλλά και ταχεία έκβαση της μάχης της Δοϊράνης ήταν απόρρια της άρτιας εκπαίδευσης και του υψηλού ηθικού των ελληνικών τμήματων. Μετά τη μάχη της Δοϊράνης, ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την πορεία βόρεια προς την περιοχή της Τρόμνιτσας. Από τις 24 μέχρι τις 26 Ιουνίου, σκληρές μάχες γίνονται στα περάσματα του όρους Μπέλες και μετά τη διήμερη μάχη του Κοστουρίου Ράμποβο, οι ελληνικές δυνάμεις μπαίνουν στην πόλη της Τρόμνιτσας. Γύρω από τη Στρόμνιτσα, ο στρατός ανασυντάσσεται και μετά άλλα τμήματα προχωρούν βόρεια στο εσωτερικό της Βουλγαρίας και άλλα ανατολικά για να απελευθερώσουν την υπόλοιπη Μακεδονία. Λατρευτή μου Ελένη, χθες μάχη και κατόπι διήλθωμεν τον Πέλεση. Τι είναι αυτό? Πρέπει το χάρτη να ειδείτε. Σε βεβαιώ, γυναικούλα μου, ούτε κατσίκια δεν ανέρχονται. Η μάχη της Δοϊράνης είναι έκανε η μεραρχία μου, ή το μία από τας μεγαλυτέρας και τα σπουδαιότερας. Τρεις λισαλέας εφόδους έκαμαν, αλλά το πλήρωσα πολύ ακριβά. 800 εκτός μάχης, εξών οι 30 αξιωματικοί. Έμεινα χωρίς να έχω ούτε ένα στρατιώτη. Έτσι όμως νικούν. Στην Ανατολική Μακεδονία, τμήματα του ελληνικού στρατού προχωρούν προς το Σιδηρόκαστρο. Μετά από σύντομες μάχες στη Βηρώνια και το Νέο Πετρίτσι,
απελευθερώνουν το σιδηρόκαστρο, όπου οι Βούλγαροι υποχωρώντας διαπράττουν αγριότητες εις βάρος του ελληνικού άμαχου πληθυσμού. Επόμενος στόχος είναι η πόλη των Σερών, που απελευθερώνεται στις 28 Ιουνίου και οι Βούλγαροι εγκαταλείπουν την Ανατολική Μακεδονία υποχωρώντας προς τη Δυτική Θράκη. Τις επόμενες μέρες ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Αλεξανδρούπολη και το Πόρτο Λάγος και η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης ολοκληρώνεται με την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Ξάνθη στις 12 Ιουλίου. Οι δύο Βαλκανικοί πόλεμοι στιγματίζονται έντονα από τις αγριότητες που διαπράττουν οι Βούλγαροι στις περιοχές που καταλαμβάνουν. Στόχος των αγριοτήτων αυτών είναι ο ελληνικός αλλά και ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στις Σέρες, την Ιγρίτα, το Σιδηρόκαστρο και το Δοξάτο, οι Βούλγαροι πυρπολούν και σφάζουν αδιακρίτως άντρες, γυναίκες και παιδιά στην προσπάθειά τους να τρομοκρατήσουν και να εξαλείψουν κάθε ίχνος ελληνισμού από την περιοχή. Δεκάδες άλλα χωριά παραδίδονται στις φλόγες, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι μουσουλμάνοι κάτοικοι υποδέχονται με ενθουσιασμό και σαν ελευθερωτή τον ελληνικό στρατό, έχοντας και αυτοί υποφέρει πολύ από τη βουλγαρική κατοχή. Μετακινήσεις πληθυσμών ακολουθούσαν τις πολεμικές επιχειρήσεις στο βαλκανικό χώρο και πριν από τους βαλκανικούς πολέμους. Μετά τους βαλκανικούς πολέμους, οι ανταγωνιζόμενοι εθνικισμοί των διαφόρων βαλκανικών κρατών στην περιοχή προκάλεσαν μεταναστεύσεις οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες για το εύρος και την έκτασή τους. Το 1912, 10.000 μουσουλμάνοι από τη Μακεδονία και άλλες 104.000 μουσουλμάνοι από τις περιοχές της Ανατολικής Θράκης μετανάστευσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία λόγω της προέλασης των Βαλκανικών στρατών. Το 1913 σημειώνεται μετά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο ένα νέο κύμα μεταναστεύσεων, το οποίο έχει ευρύτερες διαστάσεις. 15.000 Βούλγαροι από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας ακολούθησαν το Βουλγαρικό στρατό καθώς προωθούνταν τα ελληνικά στρατεύματα. Το ίδιο έτος 10.000 Έλληνες έρχονται στην Ελληνική Μακεδονία από τις περιοχές που περιήλθαν στην Σερβία και στη Βουλγαρία. Επίσης 70.000 Έλληνες από τη Δυτική Θράκη θα μεταναστεύσουν στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και την ίδια εποχή 5.000 Έλληνες θα μεταναστεύσουν στη Μακεδονία από τον Κάφκασο. Αρπάζω μία στιγμή ανάπαυλας για να σου γράψω. 4 ημέρες μακριά από εδώ γίνεται μάχη από προχθές και αποθούμε βραδέως των εχθρών. Τι πόλεμος είναι αυτός θηριώδης. Παντού βασιλεύει η θηριωδία. Φωτιές εις όλα τα χωριά. Αλλά και πόσους νεκρούς τρινούμε. Ο δυστυχής ο Καραφωτιάς που μου έφερε τα γράμματα, τον ενθυμίσε, έλαβε 2 διαμπερή τραύματα εις την κοιλία του. Και άλλοι. Δύσκολος πόλεμος και μεγάλη θυσία. Ο ελληνικός στρατός, συνεχίζοντας την προέλασή του προς βορρά και ταυτόχρονα καταδιώκοντας τις βουλγαρικές δυνάμεις, αναπτύχθηκε βόρεια των στενών της Κρέσνας απέναντι από την κύρια αμυντική τοποθεσία των Βουλγάρων με την εξής διάταξη. Η 3η, 4η και 10η μεραρχίες αριστερά, η 1η, 2η, 5η και 6η μεραρχίες καθώς και η ταξιαρχία Υπικού στο κέντρο και η 7η μεραρχία στα δεξιά. Στις 12 Ιουλίου 1913, τα ελληνικά τμήματα του κεντρικού και του δεξιού τομέα εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της εχθρικής τοποθεσίας. Στις 13 Ιουλίου η επίθεση συνεχίστηκε με διαρκώς αυξανόμενη ένταση.
τα βουλγαρικά τμήματα άρχισαν να συμπτύσσονται πανικόβλητα προς τα βόρεια, εγκαταλείποντας άφθονο πολεμικό υλικό. Στις 3:30 το μεσημέρι, τα ελληνικά τμήματα απελευθέρωσαν το Σιμιτλί και στη συνέχεια προωθήθηκαν καταλαμβάνοντας τα βόρεια υψώματα του χωριού. Οι απώλειες του ελληνικού στρατού κατά τη μάχη του Σιμιτλί ανήλθαν σε 159 νεκρούς, 900 τραυματίες και 102 αγνοούμενους. Στις 14 Ιουλίου, οι ελληνικές δυνάμεις συνέχισαν τον επιθετικό τους αγώνα σε ολόκληρο το μέτωπο με αμύωτη ένταση. Οι συνεχείς επιθέσεις και η πίεση των ελληνικών στρατευμάτων έφεραν τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι Βούλγαροι τη νύχτα 14 προς 15 Ιουλίου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να συμπτυχθούν προς την Τζουμαγιά. Η επιτυχής προέλαση της ελληνικής στρατιάς από τα στενά της Κρέσνας προς Σιμιτλί και τελικά προς την Τζουμαγιά ήταν από τις τελευταίες επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού πριν από τη σύναψη ανακοχής με τη Βουλγαρία στις 18 Ιουλίου 1913. Τις τελευταίες μέρες του πολέμου, και ενώ η Βουλγαρία υποχωρεί μπροστά στην νικηφόρα προέλαση των ελληνικών και σερβικών δυνάμεων, η Τουρκία και η Ρουμανία βρίσκουν την ευκαιρία να επιτεθούν εναντίον της εξασθενημένης Βουλγαρίας. Οι Τούρκοι ανακαταλαμβάνουν την Αδριανούπολη και τις 40 εκκλησίες, ενώ οι Ρουμάνοι εισβάλλουν από το βορρά και φτάνουν μέχρι λίγο έξω από τη Σόφια. Τελικά η Βουλγαρία θα αναγκαστεί να ζητήσει ανακοχή. Τον Αύγουστο του 1913, η υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου μεταξύ της Βουλγαρίας από τη μία πλευρά και της Ρουμανίας, της Ελλάδας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας από την άλλη, σήμανε το τέλος του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την οποία τελειώνει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος, αν και δεν ταπεινώνει τη Βουλγαρία, η οποία διατηρεί τη Δυτική Θράκη και τμήματα της Μακεδονίας, κατάφερε ωστόσο ένα ισχυρό πλήγμα στο βουλγαρικό όραμα για επιβολή ηγεμονισμού στα Βαλκάνια. Δυσαρεστημένη επίσης από τη συνθήκη ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία δεν αποδέχθηκε την ελληνική κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου. Δυσαρεστημένη τέλος ήταν και η Αυστρο-Ουγγαρία, που δεν είχε κατορθώσει να διασπάσει τη Βαλκανική Συμμαχία. Αντίθετα, η Σερβία έλεγχε τώρα την κοιλάδα του Μοράβα και του Αξιού, ενώ οι επιτυχίες της είχαν εξυψώσει το κύρος της στον νοτιοσλαβικό κόσμο, ανησυχώντας ακόμη περισσότερο τους Αυστριακούς. Η Σερβία παραμένει για τη Βιέννη μια επικίνδυνη χώρα που πρέπει να εξουδετερωθεί. Δεν είναι σύμπτωση που η αφορμή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δίδεται στο Σαράγεβο, άσχετο αν τα αίτια ανάγονται στις υπεριαλιστικές βλέψεις των μεγάλων δυνάμεων. Το τέλος του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, το οποίο είδε την Ελλάδα, τη Σερβία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Ρουμανία να επιτίθενται εναντίον της Βουλγαρίας, ήρθε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913. Αξίζει δε να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το σύνορο το οποίο προέκυψε από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, το οποίο επιδίκαζε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας στην Ελλάδα και άλλα κομμάτια στην Σερβία και ένα μικρότερο στην Βουλγαρία, επέζησε των μεγάλων αναταραχών, αναφλέξεων και κλειδονισμών που είδαν τα Βαλκάνια τόσο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και επιβίωσε και της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας στα τέλη του 20ου αιώνα. Με απόφαση της Πρεσβευτικής Συνδιάσκεψης του Λονδίνου της 29ης Ιουλίου 1913, η Αλβανία αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά στην ουσία μετατρέπεται σε προτεκτοράτο των μεγάλων δυνάμεων υπό μια διεθνή επιτροπή. Στο νέο αλβανικό κράτος, δυστυχώς, περιλαμβάνεται και η Βόρειος Ήπειρος, που κατοικείται στην πλειοψηφία από ελληνικό πληθυσμό και λίγους μήνες πριν είχε υποδεχτεί με ενθουσιασμό τον ελευθερωτή ελληνικό στρατό. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του διοικητή πυροβολικού Ηπείρου Λεωνίδα Παρασκευόπουλου για την υποδοχή που επεφύλαξαν οι κάτοικοι της Βορείου Ηπείρου στον ελληνικό στρατό. Βλέπεις πέριξου
πλήθος λαού απολαμβάνοντος την ελευθερία του. Βλέπεις την ευγνωμοσύνη, τη χαράν ζωγραφισμένας επί του προσώπου των. Ακούς λόγους γλυκής και ευχάς, έτινε σε συγκινούν και προπαντός, μέσα εις την αρβανιτιά, να σιωμιλούν με ωραία ελληνικά, τα οποία δεν ακούς όχι πέριξ των Αθηνών, αλλά και εις άλλας επαρχιακάς πόλης. Βλέπεις όλων αυτών των λαών να θέλει να εκδηλώσει τη χαρά του με ό,τι έχει ή μάλλον με ό,τι του απέμεινε και συπροσφέρει από εκείνο που δεν έχει, το ελάχιστον. Διότι εάγριε ορδέ των πανικόβλητων στιφών, των οδηγουμένων υποπανισχύρων άλλοτε και περήφανων στρατηγών, δεν αφήκαν τίποτα εις τους δυστυχείς αυτούς. Ο ελληνικός στρατός αναγκάζεται να εκενώσει τη Βόρειο Ήπειρο, προκαλώντας την αντίδραση των βορειοϋπειρωτών. Εκδηλώνεται αυτονομιστικό κίνημα και σχηματίζεται προσωρινή κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο υπό τον Γεώργιο Ζωγράφο, η οποία στις 17 Φεβρουαρίου του 1914 κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Στις 19 Μαΐου του 1914 υπογράφεται μεταξύ της Επιτροπής και των Βορειοϋπειρωτών το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, με το οποίο παραχωρείται εκπαιδευτική, θρησκευτική και διοικητική αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο. Στο τέλος του 1913, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος επισκέπτονται την Κρήτη και γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από τον κρητικό λαό που γιορτάζει θριαμβευτικά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ο λαός της Κρήτης δεν αγωνίστηκε μόνο για την ελευθερία του, αλλά έτρεξε να συνδράμει σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας γινόταν εξέγερση κατά του κατακτητή. Από την Επανάσταση του 1821 μέχρι το Μακεδονικό Αγώνα, δεκάδες χιλιάδες Κρήτες εθελοντές σπέβδουν να πάρουν μέρος στους αγώνες του ελληνισμού. Ειδικά στον Μακεδονικό Αγώνα, οι εθελοντές από την Κρήτη ήταν οι πιο πολλοί από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Με την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων στην Κρήτη υψώνεται η ελληνική σημαία. Οι Κρήτες βουλευτές γίνονται δεκτοί στην Ελληνική Βουλή, ενώ οι Κρήτες στρατιώτες σπέβδουν στα πεδία των μαχών. Με τους Βαλκανικούς πολέμους, ο ελληνικός λαός αυξήθηκε κατά 1,5 περίπου εκατομμύριο. Η ελληνική επικράτεια σχεδόν διπλασιάστηκε. Με την προσάρτηση νέων πλούσιων εδαφών και σημαντικών αστικών κέντρων, η Ελλάδα μπορούσε τώρα να εκπληρώσει την επιδίωξη της ανάδειξής της σε ισχυρή οικονομική ενότητα και να αναζητήσει νέους τρόπους οργάνωσης τόσο της αγροτικής οικονομίας όσο και της βιομηχανικής της ανάπτυξης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ο ελληνικός στρατός είχε αποκαταστήσει τη φήμη του. Χάρη στους Βαλκανικούς πολέμους, απελευθερώνονται από τον τουρκικό ζυγό, ύστερα από δουλεία πολλών αιώνων, υπόδουλοι Έλληνες και διπλασιάζεται εδαφικά η χώρα. Από 65.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα φτάνει τα 120.000. Στον πληθυσμό των 2.600.000 κατοίκων της παλαιάς Ελλάδας προστίθενται άλλα 2.100.000. Με την προσθήκη στη χώρα πλούσιων νέων εδαφών, η Ελλάδα γίνεται βιώσιμη οικονομική ενότητα. Η γεωργική οικονομία αλλάζει όψη και πάβει να εξαρτάται μόνο από τη σταφίδα. Η βιομηχανία, από παρασιτική που ήταν μέχρι τότε, γίνεται αληθινή πηγή εθνικού πλούτου και οι εξαγωγές διπλασιάζονται. Ο αστικός πληθυσμός όχι απλώς διπλασιάστηκε, πολλαπλασιάστηκε. Η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τα Χανιά, το Ηράκλειο και άλλες πόλεις, με εμπορικό παρελθόν και πνευματική παράδοση, ενισχύουν τη χώρα με νέα και προοδευτικά στοιχεία. Ο πόλεμος του 1897 είχε προκαλέσει αμφιβολίες για τη μαχητική αξία του ελληνικού στρατού. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι αποκαθιστούν τη φήμη του. Από τότε ο ελληνικός στρατός θεωρείται υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη και η Ελλάδα υπολογίσιμος στρατιωτικός παράγοντας.
Η εποδός του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου θα γραφτεί τον Αύγουστο του 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Η Ελλάδα έχει κερδίσει το maximum των επιδιώξεών της, η Βουλγαρία ξαναχάνει πάλι τις προσδοκίες της, δεν πραγματοποιούνται, αλλά ο Βενιζέλος αποφασίζει να της αφήσει την Θράκη, τη Δυτική Θράκη, ώστε να μην έχει την πίκρα της πλήρους καταστροφής. Δύο από τους σημαντικότερους εχθρούς του ελληνισμού στην περιοχή, οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι, έχουν αντιμετωπιστεί. Οι Τούρκοι έχουν εκδιωχθεί από το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων και εκατομμύρια Έλληνες της Μακεδονίας, της Ηπείρου και των νησιών πανηγυρίζουν για την ελευθερία τους. Οι Βούλγαροι ήταν οι κυριότεροι ανταγωνιστές της Ελλάδας στη διεκδίκηση της Μακεδονίας. Η Βουλγαρία έχει συντριβεί στρατιωτικά και η Μακεδονία είναι ελεύθερη και ελληνική. Η Ελλάδα πλήρωσε με πολύ αίμα την ελευθερία της Μακεδονίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέλει να προχωρήσει ειρηνικά, να ανασυγκροτηθεί και να απολαύσει τους καρπούς των θυσιών της. Όμως τα νέα από την Ευρώπη είναι ανησυχητικά. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες της εποχής εξοπλίζονται και ετοιμάζονται να ριχτούν στον πιο φωνικό πόλεμο που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η ανθρωπότητα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος θα αρχίσει την επόμενη χρονιά και η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι αντιμέτωπη με τη Βουλγαρία και την Τουρκία και θα πρέπει να υπερασπιστεί τα εδάφη που μόλις λίγους μήνες πριν έχει απελευθερώσει. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι ήταν νικηφόροι, τόσο στα πεδία των μαχών, όσο και στο πολιτικό και διπλωματικό πεδίο. Αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος. Αρκετά πριν αρχίσει ο πόλεμος, η πολιτική Βενιζέλου είχε φροντίσει να υπάρχει κλίμα ομόνοιας και εθνικής συμφιλίωσης. Ο στρατός είχε προετοιμαστεί κατάλληλα και η πειθαρχία είχε αποκατασταθεί. Ο Βενιζέλος φρόντισε και για τη διπλωματική θωράκιση της χώρας. Με επιδέξιους ελιγμούς κατάφερε ώστε η Ελλάδα να έχει συμμάχους σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Όχι μόνο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των πολέμων, η διπλωματική επιδεξιότητα του Βενιζέλου ήταν αυτή που κατοχύρωσε αυτά που είχαν κερδιθεί με πολύ αίμα στα πεδία των μαχών. Την εποχή εκείνη, για τους περισσότερους Έλληνες, ο διάδοχος και μετά βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν ο μεγάλος νικητής των Βαλκανικών πολέμων. Η εικόνα που κυριάρχησε ήταν ο βασιλιάς αρχιστράτηγος που είναι παρόν στην πρώτη γραμμή και οδηγεί τον στρατό στη νίκη. Αυτό τον έκανε εξαιρετικά δημοφιλή στο στρατό και στο λαό, ενώ συνέβαλε αποτελεσματικά στην τόνωση του ηθικού των στρατιωτών. Η εικόνα αυτή δεν είναι απόλυτα ακριβής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος βοηθήθηκε πολύ από την πολιτική ιδιοφυΐα του Βενιζέλου, τις όφρονες συμβουλές του πατέρα του Γεωργίου του Πρώτου, αλλά και από το εξαίρετο επιτελείο που είχε δίπλα του. Το στρατιωτικό επιτελείο των Βαλκανικών πολέμων είναι από τα σπουδαιότερα που είχε ποτέ ο ελληνικός στρατός. Ο Μεταξάς, ο Δαγκλής, ο Δούσμανης και ο Πάλης συνέβαλαν αποτελεσματικά στην νικηφόρα έκβαση των μαχών. Ειδικά ο Ιωάννης Μεταξάς είναι ο εγκέφαλος των περισσότερων στρατηγικών σχεδίων που οδήγησαν σε νίκη τα ελληνικά όπλα και σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα είχε προετοιμάσει κατάλληλα την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την Ιταλική εισβολή του 1940. Πολύ κατώτεροι και ανώτεροι αξιωματικοί αυτής της περίοδου θα πρωταγωνιστήσουν στη στρατιωτική και πολιτική ζωή της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες. 40 χρόνια μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, ο Νικόλαος Πλαστήρας και ο Αλέξανδρος Παπάγος είναι αντίπαλοι υποψήφοι πρωθυπουργοί της Ελλάδας. Νεαροί αξιωματικοί και οι δύο πολέμησαν στους Βαλκανικούς πολέμους. Ο Παπάγος διακρίθηκε στη μάχη του Μπιζανίου και ο Πλαστήρας, ως υπολοχαγός, πήρε τον τίτλο του Μαύρου Καβαλάρη, όταν αψηφώντας τις βουλγαρικές σφαίρες, οδηγούσε τους άνδρες του στη μάχη του Κιλκής Λαχανά. Ο Ταγματάρχης Βελισσαρίου είναι ο πορθητής των Ιωαννίνων κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο.
Λίγους μήνες μετά έπεσε ηρωικά στη μάχη της Κρέσνας κατά τη διάρκεια του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου. Ο Γιώργος Κονδύλης ξεκίνησε την καριέρα του σαν απλός εθελοντής δεκανέας και έγινε υποστράτηγος, παίρνοντας βαθμούς στα πεδία των μαχών, πολεμώντας σε όλους τους αγώνες της εποχής από τον Μακεδονικό μέχρι τη Μικρά Ασία. Αργότερα, κατά τον Μεσοπόλεμο, συμμετείχε ενεργά και διαμόρφωσε πολλές από τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ μαζί με το Δαγκλή και το Βενιζέλο θα αποτελέσουν την Τριανδρία της Εθνικής Αμήνης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεκάδες άλλοι αξιωματικοί, όπως ο Παρασκευόπουλος, ο Καλάρης, ο Καλογεράς, ο Ζυμβρακάκης και ο Μανουσογιαννάκης, έγιναν γνωστοί στο πλατή κοινό και αρκετοί από αυτούς έκαναν καριέρα και στην πολιτική.